Να δούμε όμως και άλλες ειδήσεις, καθώς ξεκίνησε η τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. Η αρχή έγινε από την λεωφόρο Ποσειδώνος και στόχος είναι να τοποθετηθούν πάνω από 23.000 τέτοια φωτιστικά στις κεντρικές λεωφόρους. Μία εβδομάδα μετά μεταφέρεται εκλογή προεδρίων σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και επιτροπές, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή. Έτσι, αντί για την Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 2022, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 9 του μήνα. Ένα ψηφιακό πάρκο πολιτισμού μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στην Σαλαμίνα. Το έργο προϋπολογισμού 920.000 ευρώ προβλέπει την ανάδειξη της ιστορίας του νησιού μέσα από ψηφιακά εκθέματα, τα οποία θα στεγαστούν σε κτίριο του Δήμου στα αμπελάκια. Στην γειτονιά της Ριζούπολης βρέθηκαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιώντας ακόμη μια κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας και απολύμανσης σε πλατείες, πεζόδρομους αλλά και πολυσύχναστα σημεία. Τα γιορτινά του φορά το πεδίο του Άρεως, ώστε να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους με ξεχωριστές δράσεις και ένα λαμπερό θεματικό πάρκο από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου. Στις 16 Δεκεμβρίου ανοίγει η αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων στο πάρκο Τρίτσι. Οι πολίτες θα απολαύσουν δωρεάν βαρκάδα στη μεγαλύτερη λίμνη του πάρκου, όπου θα είναι στημένο ένα πλωτό χριστουγεννιάτικο χωριό. Και κλείνοντας, έργα μικρών ζωγράφων ομορφαίνουν την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι με θέμα Περιστέρι Πολλών Αστέρων. Περισσότερο στο βίντεο που ακολουθεί. Με 51 έργα μικρών μαθητών, ο Δήμος Περιστερίου ομόρφινε την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της πόλης, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου το βράδυ, με τα έργα των μικρών ζωγράφων. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στα παιδιά και στους γονείς τους για τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες στο 9ο μαθητικό διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής του Δήμου Περιστερίου. Εκατοντάδες ήταν φέτος οι συμμετοχές των μαθητών της πόλης του Περιστερίου στο διαγωνισμό με θέμα Περιστέρι Πολλών Αστέρων, Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2021-2022. Σε όλους τους μικρούς ζωγράφους θα αποσταλούν οι αναμνηστικοί έπαινοι για τη συμμετοχή τους. Τα έργα των μαθητών που επέλεξε η Επιτροπή Οικαστικών των Εργαστηρίων Ζωγραφικής της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου κοσμούν την πλατεία και οι πινελιές της ψυχής τους μετατρέπουν το χώρο στο πιο όμορφο της πόλης μας.